Το δοσικαστικό ζήτημα του κέντρου υγείας δεν είναι κάτι καινούριο. Είναι κάτι που γνωρίζει και η Δημοτική Αρχή εδώ της Νέας Ιωνίας, εδώ και 2 χρόνια. Το τελεσίδικο που έχει πάρει είπε να λυθεί το στεγαστικό μέχρι το 2023 του καλοκαίρι. Πάση νέες απαιτήσεις, πρέπει ο λαός της Νέας Ιωνίας να βρεθεί μπροστά, να διεκδικήσει ένα κέντρο υγείας σύγχρονο με όλες τις ειδικότητες, με όλα τα εργαστήρια που να καλύπτει τις χιλιάδες κόσμου λαού που έχει η Νέα Ιωνία. Αυτή τη στιγμή από το κέντρο υγείας αποσιάζουν οι βασικές ειδικότητες, όπως αυτός του καρδιολόγου που η μοναδική γιατρός βρίσκεται σε άδεια εγκυμοσύνης. Την ίδια στιγμή, στο κέντρο υγείας καλύπτουν περισσότερες θέσεις οι επικουρικοί γιατροί, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν τέλος του χρόνου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία ενημέρωση για το τι μεριγένεστε. Και κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις τους δεκάδες γιατροί, νοσηλευτές, διοικητικό προσωπικό του κέντρου υγείας και να μείνουν ακάλυπτα κενά που καλύπτουν τις βασικές ανάγκες εδώ πέρα του λαού. Ταυτόχρονα, λειτουργεί το εμβολιαστικό τμήμα εδώ δίπλα. Χωρίς να έχει γίνει καμία καινούργια μόνιμη πρόσληψη, περιορίζοντας έτσι τα τακτικά ραντεβού των ιατρείων και περιορίζοντας τις δράσεις του κέντρου υγείας μάνα και παιδιού. Την ίδια στιγμή, από χθες, συζητιέται στη Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο τα φόπλα και δευτεροβάθμια περίθαλψη. Ενώ οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ έχουν καταρακώσει την πρωτοβάθμια, τώρα πάνε να συνεχίσουν το έργο τους στη δευτεροβάθμια. Δηλαδή, τι θέλουν να κάνουν, να βάλουν ιδιώτες γιατρούς να λειτουργούν μέσα στα νοσοκομεία μας με την προϋπόθεση ότι θα δουλεύουν στην επαγγελματινή χειρουργία. Την ίδια στιγμή, καλούν γιατρούς να δουλεύουν με σχέσεις με παιδικές απασχόλησης και να έχουν ταυτόχρονα ιδιωτικό ιατρείο. Όλα αυτά τι σημαίνουν, ότι όσος έχει λεφτά θα μπορεί να έχει υγεία, θα μπορεί να πηγαίνει στα ιατρεία, στα νοσοκομεία. Ο λαός της Νέας Ιωνίας είναι εδώ, δηλώνει έτοιμο για διαδηλώσει να διεκδικήσει την υγεία που του αξίζει. Θα δώσουμε όλοι εμείς εδώ πέρα δυναμικό παρό στη μεγάλη φυρκή που ετοιμάζουν τα σωματεία μας στις 9 Νοέμβρη στο κέντρο της Αθήνας. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι συμβασιούχος και όπως 3.000 περίπου 200 ακόμα άτομα του ειδικού προγράμματος υγείας του ΟΑΕΔ από αρχές του 2017. Μας ανανεώνουν κάθε χρόνο τη σύμβαση, η εργασία μας είναι ελαστική, δεν γνωρίζουμε τι μεληγενέστε, ζητούμε τη μονιμοποίησή μας άμεσα, χτες, τα κενά είναι δραματικά, οι παλιοί συνάδελφοι έχουν περισσότερη φύγη με σύνταξη και μέχρι τέλος του έτους θα φύγουν και οι τελευταίοι. Οι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή, τα κενά είναι πάρα πολύ μεγάλα και οι συμβασιούχοι αυτή τη στιγμή κρατάνε τη δημόσια υγεία. Είναι το μέλλον της δημόσιας υγείας. Αν θέλουμε λοιπόν να υπάρχει δημόσια υγεία, πρέπει να παραμείνουν οι συμβασιούχοι στο σύστημα. Εμείς, σαν 4.000 του ΟΑΕ, ζητούμε τη μονιμοποίησή μας χτες. Αυτά έχουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Η εκπαιδευτική του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γιώργος Εφέρης χαιρετίζουν τη σημερινή κινητοποίηση. Αν και το κέντρο υγείας καλύπτει σοβαρές ανάγκες υγειονομικής περίθαλψης των κατοίκων των Δήμων Νέας Ιωνίας, Ηρακλείου και των γύρω περιοχών, το σοβαρό πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζει μετά τη λήξη του ενοικιοαστασίου του στο συγκεκριμένο ενοικιαζόμενο κτίριο είναι εξοργιστικό να μην φαίνεται να οδεύει σε λύση ούτε από τη Δημοτική Αρχή, ούτε από την Κυβέρνηση, ούτε από το Υπουργείο Υγείας. Τους βαραίνουν ευθύνες, διότι κινούνται στη λογική της κατάργησής του και της συρρήγνωσης της δημόσιας υγείας, την οποία θα την πληρώσουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Τα τελευταία χρόνια, όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν συνειδητά την πολιτική της εμπορευματοποίησης της υγείας μέσω της δίθεν ειρηνικής συνύπαρξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Η διαρκής και ραγδαία υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος είναι η προϋπόθεση για τη διαρκή πρημοδότηση των κερδών των ιδιωτών κέντρων υγείας που ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια στην πόλη μας, δίπλα μας, ειδικά την περίοδο της πανδημίας. Το νιώσαμε στο πετσί μας και εμείς οι εκπαιδευτικοί με τα ανύπαρκτα μέτρα προστασίας, με τα πρωτόκολλα υπερμετάδοση του κορονοϊού, με τους απαράδεκτους και επικίνδυνους όρους λειτουργίας των σχολείων, με την ατομική ευθύνη να βαραίνει και εμάς και τους μαθητές και τους γονείς, καθώς και με την απόρριψη των δίκαιων ετοιμάτων μας. Έτσι οδηγήθηκε ένα ολοένα και πιο μεγάλο τμήμα εργαζομένων
να ξοδεύει όλο και περισσότερα για την υγεία. Και η επίθεση συνεχίζεται καθώς το νέο σχέδιο νόμου έρχεται να ρίξει και το τελευταίο οχυρό για την πρόσβαση των ασθενών σε δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Απαιτούμε όλοι να έχουμε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία, ασφάλιση, πρόνοια για όλο το λαό. Είναι μονόδρομος ο αγώνας όλων των εργαζομένων για την άμεση λύση του κτηριακού του κέντρου υγείας και τη πλήρη στελέχωσή του με όλο το αναγκαίο μόνιμο, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό και δεν κάνουμε βήμα πίσω από τις διεκδικήσεις μας. Σήμερα εδώ στη Νέα Ιωνία και στις 9 Νοέμβρη, μέρα της πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, βγαίνουμε ξανά στον δρόμο και ενώνουμε τη φωνή μας με όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία μας σε ένα μεγάλο ορμητικό ποτάμι διεκδίκησης. Καλούς αγώνες! Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που έχετε έρθει να μας συμπαρασταθείτε σε ένα άμεσο πρόβλημα για μας, έμεσο για εσάς, για το κτηριακό, για τη μετεσέγαση που απειλούμαστε να μεταφερθούμε ή να κλείσουμε το κτηριακό. Καλύπτουμε ανάγκες τουλάχιστον των δύο δήμων, της Νέας Ιωνίας, του Νέου Ηρακλείου, δύο μεγάλους δήμους. Είμαστε εδώ εν καιρό πανδημίας, έχουμε βάλει πλάτη είτε με να δεχόμαστε ασθενείς που δεν ήμασταν κέντρα υποδοχής COVID, είτε να εμβολιάζουμε κόσμο και παράλληλα να προσπαθούμε να καλύψουμε και τις ανάγκες τις κανονικές προ-πανδημίας. Σε αυτόν τον αγώνα έχουμε βάλει πλάτη από την πολιτεία, δεν έχουμε όμως την απαραίτητη συμπαράσταση, παρά μόνο το χειροκρότημα μας έχει μείνει. Είμαστε εργαζόμενοι, εμείς βέβαια, εγώ είμαι μόνιμη, έχουμε επικουρικό προσωπικό που έχει προσληφθεί για αυτές τις ανάγκες και αύριο μεθαύριο, μόλις θα λήξει και καλά η πανδημία, θα πάνε τα παιδιά σπίτι τους. Δεν λαμβάνουμε επίδομα αντιγυϊνής εργασίας. Είμαστε με μια σύρικα στο χέρι. Ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους, είτε με μονισματικές ασθένειες και όλο αυτό δεν μας ακούει κανείς. Σας καλούμε να είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε. Ο κίνδυνος να μείνει η περιοχή μας χωρίς κέντρο υγείας καθημερινά μεγαλώνει από την αδιαφορία Υπουργείου Υγείας και Κυβέρνησης. Δεν μπορεί να είναι υπό έξωση ένα κέντρο υγείας που εξυπηρετεί πάνω από 100.000 κατοίκους της Νέας Ιωνίας και της γύρω περιοχής. Συνάδελφοι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι και αυτό αποτέλεσμα μιας αντιλαϊκής πολιτικής όλων των κυβερνήσεων που προσπαθούν να παραδώσουν και τις δομές υγείας στους ιδιώτες. Και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια περίθαλψη είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δείχνει εξάλλου και το αντιδραστικό νέο νομοσχέδιό τους για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη που δόθηκε πριν λίγες μέρες σε διαδικασία διαβούλευσης. Κανένα δίδαγμα δεν πήραν από τους 35.000 θανάτους που είχαμε από την πανδημία λόγω του ξεχαρβαλωμένου συστήματος υγείας που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια και αδιαφορούν πλήρως για το νέο κύμα της πανδημίας που έρχεται. Και κατά τη διάρκεια της πανδημίας μπούκωσαν με χρήματα μεγαθύρια της ιδιωτικής υγείας που κερδοσκόπησαν άγρια με τα κρεβάτια της εντατικής, αλλά και σήμερα με το νέο νομοσχέδιο τους ανοίγουν επικίνδυνες και κόρπορες στην κατεύθυνση της υποβάθμισης ακόμα παραπέρα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και κάνουν πιο ακριβό εμπόρευμα την υγεία μας για να γιγαντώσουν ξανά και ξανά τον ιδιωτικό τομέα. Την υποβάθμιση του κέντρου υγείας και τα προβλήματά του τα ξέρετε όλοι. Το καμπανάκι να μην έχει σύγχρονο κέντρο υγείας η Νέα Ιωνία χτυπάει πιο δυνατά και μας καλεί να ξεσηκωθούμε. Μην ξεχνάτε με τι ευκολία έκλεισαν τα περίπου 10 νοσοκομεία στην Αθήνα. Η αδιαφορία για το κέντρο υγείας μας και για τη λειτουργία του από τη σημερινή κυβέρνηση είναι αποτέλεσμα συγκεκριμένης πολιτικής. Γι' αυτό λοιπόν να είμαστε εδώ συνέχεια, να έχουμε τα αυτιά μας ανοιχτά για ό,τι πρόκειται να συμβεί για το κέντρο υγείας. Ο κατάλογος των μέτρων που παίρνονται για τα θέματα υγείας, αλλά και σε όλο το φάσμα της ζωής μας, είναι σε καθαρά αντιλαϊκή κατεύθυνση. Αυτό να το έχουμε βαθιά χαραγμένο στο μυαλό μας. Δεν πρέπει να τους αφήσουμε σε ησυχία. Όλοι, το επόμενο ραντεβού μας, ας είναι στην απεργία των εργαζομένων
και των παιδιών μας στην Αθήνα. Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει για εμάς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα όπως είχαμε βρεθεί και παλιότερα το 14, όπου και τότε είχε κλείσει το ΕΟΠΗ. Και τότε είχαμε μαζευτεί, είχαμε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση και διεκδικούσαμε και απαιτούσαμε να ανοίξει πάλι το κέντρο υγείας. Αυτό κάνουμε και σήμερα. Πρέπει να σας πω ότι έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια. Γίνα από εδώ. Έχουν περάσει πάνω από 2 χρόνια όπου οι διευθύντες ζητούν να φύγει το κέντρο υγείας από εδώ. Και αναρωτιόμαστε στα 2,5 χρόνια αυτά τι έκανε η διοίκηση του νοσοκομείου. Έψαχνε για κτίριο. Απλώς συμβιβάστηκε με τις εντολές της κυβέρνησης και του κεφαλαίου ώστε η δημόσια υγεία και κυρίως εδώ η πρωτοβάθμια υγεία να στραφούν και να πάνε στους ιδιώτες. Δεν θα τους το επιτρέψουμε αυτό, συνάδελφοι. Το κέντρο υγείας δεν θα φύγει από εδώ αν δεν βρεθεί κτίριο, αν δεν πούνε μέσα τεχνικός εξοπλισμός σύγχρονος, γιατροί, νοσηλευτές, όχι συμβατιούχοι, με μόνιμη εργασία. Τότε μόνο εμείς θα σταματήσουμε τους αγώνες. Τότε θα πούμε ότι εντάξει βρέθηκε κτίριο και λειτουργεί και ο λαός της Νέας Ιωνίας και του Νέου Ηρακλείου μπορούν να εξυπηρετηθούν. Τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά για την υγεία. Μετά το χτύπημα που έχει δεχτεί ο λαός από την ενέργεια, την κρίση της ενέργειας, την κρίση την οικονομική αυτή που μας δέρνει σήμερα, με τα τρόφιμα να έχουν πάει στα ύψη, ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε λαϊκός άνθρωπος έχει χάσει πάνω από το 25% των συντάξεων και των μισθών τους. Μας λένε για καλάθια της νοικοκυράς. Εμείς τους λέμε καταρχίστε το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Δώστε στο λαό τη δύναμη να μπορέσει να ζήσει. Συνάδελφοι, εδώ έχουμε μεγάλη ιστορία μας με το κέντρο υγείας. Πριν πολλά χρόνια, όταν αποφάσισαν να έρθουν εδώ, υπάρχει το μόνιμο κτίριο το οποίο του ΙΚΑ στις παροχές που λέμε, το οποίο είναι ιδιόκτητο, είναι του ΙΚΑ. Θα μπορούσαν κάλλιστα να σηκώσουν και έναν και 2 ορόφους και να τον επανδρώσουν με γιατρούς νοσηλευτές και με τα απαραίτητα τεχνολογικά μέσα, ας πούμε, που υπάρχουν. Δεν το έκαναν αυτό. Ήρθαν εδώ και πλήρωναν 45.000 το μήνα ενίκιο. Θα μπορούσαν μέσα σε 2 χρόνια να κάνουν απόσβεση και να υπάρχει μόνιμο εκεί κτίριο το οποίο θα δέχεται το λαό της Νέας Ιωνίας και του Νέου Ηρακλείου. Δεν το έκαναν, διότι τα σφαίροντα το αλυσφαιρίσει με όλους αυτούς. Με όλες αυτές τις κυβερνήσεις που περάσανε το αλυσφαιρίσει με τους πλουτοκράτες καλά κρατεί. Λοιπόν, σας το λέμε ξεκάθαρα. Ούτε να περάσει από το μυαλό σας ότι θα μείνουμε έστω και μία μέρα δίκως κέντρο υγείας. Θα σας κόψουμε τα χέρια στην κυριολεξία
Αν θα μας αφήσετε 20 πρωτοβάθμια υγεία. Προχωράτε συνεχώς την αντιλαϊκή σας πολιτική. Τα νοσοκομεία, το νοσοκομείο της Αγίας Όλγας είναι υποστελεχωμένο από γιατρούς και νοσηλευτές. Πολλές κλινικές δεν λειτουργούν όπως η παθολογική. Μια παθολογική έχει κλείσει τελείως. Όλα αυτά τα αποδίδετε και λέτε ότι δεν έχουμε γιατρούς και τα λοιπά. Γιατρούς είχατε. Γιατρούς λέω είχατε, το επαναλαμβάνω. Αλλά τους στείλατε με τα 800 ευρώ που θέλατε να τους δώσετε να πάνε έξω στην Ευρώπη. 4.500 γιατροί είναι στη Γερμανία. Πάνω από 10.000 στην Αγγλία, πάνω από 10.000 είναι στη Γερμανία. Στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, σε όλη την κεντρική Ευρώπη. Και φτάσατε στο σημείο εν έτη 2022 να μας λέτε ότι δεν έχετε στο παιδόν για τα παιδάκια, ότι δεν έχετε, δεν έχετε αναισθησιολόγους. Τροπή σας! Είστε εσχροί! Και πώς το λύσατε το πρόβλημα όταν βγήκε η κυρία Κάκα και μας τα έλεγε αυτά? Πήραμε, λέτε, από άλλα νοσοκομεία αναισθησιολόγους. Υποβαθμίσατε άλλα νοσοκομεία για να στείλετε εκεί. Λοιπόν, με παλώματα και στο γόνατο δεν δίνετε λύση στην ιατροφαρμακευτική περίσταση.